Όπως εκτιμά, έπαθε ζημιά ύψους 100.000 ευρώ στα θερμοκήπια του, 4 στρεμμάτων στην Άρβη, τα οποία καταστράφηκαν από τους ιελώδες ανέμους το περασμένο Φεβρουάριο. Ολική καταστροφή. Πόσο εκτιμάτε τη ζημιά? Πάνω από 100.000 ευρώ. Πρόσφατα πλήρωσε ασφάλιστρα στον ΕΛΓΑ ύψους 5.800 ευρώ, ενώ έλαβε ως αποζημίωση 3.308 ευρώ, με τον ίδιο να πέφτει από τα σύννεφα, καθώς υπολόγιζε ότι θα λάβει ως αποζημίωση ποσό τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Ο λόγος για τον Μάνο Βραχνάκη, αγρότη από την Άρβη, ο οποίος κάνει λόγο για κοροϊδία από τον ΕΛΓΑ. Να μας βάλετε, λέει, τη διετία στα χρήματα για να προχωρήσουμε στην αποζημίωση. Λέω, ωραία, πείτε μου πόσα είναι τα χρήματα. Λέει 5.800. Και γελάω τώρα ο Χάρη το λεγόντας. Λέω, σας βάλω τα 5.800 και μετά δεν πάρω ούτε τα λεφτά μου. Λέει, όχι, προς Θεού, λέει, είναι πολλά περισσότερα τα χρήματα που θα πάρετε. Και τι μου έχουν βάλει, 3.308. Δηλαδή αυτό είναι, όχι ντροπή, είναι έσχος. Παίρνω τον διευθυντή του ΕΛΓΑ, γιατί δεν το πίστευα. Μου λέει, δεν το γνωρίζω, μου κάνει. Γιατί δεν έκανες, μου λέει, ένσταση. Λέω, γιατί, ποιος με ειδοποίησε? Πάω στο Δήμο και τι μου λένε από το Δήμο? Ενώ γινόταν χαμός με τον κορονοϊό, θυροκολλήσαμε, λέει, στο παράθυρο, λέει, του κάθε ένα την αποζημίωση, άμα ήθελε να κάνει ένσταση. Εγώ μένω στην Ιεράπετρα και καλλιεργώ στην Άρβη. Πού να το δω στο Δήμο το παράθυρο? Για την αποζημίωση ψίχουλα δεν είχε την παραμικρή ενημέρωση από τους αρμόδιους προκειμένου να καταθέσει ένσταση πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, όπως υποστηρίζει, με τον ίδιο να εκφράζει τα παράπονά του στον ΕΛΓΑ. Είναι για τα παραμύθια. Είναι γελίο να με βάλουν να πληρώσω το περσινό έτος και το φετινό λόγω κορονοϊού, επειδή δεν είχαν πάρει 5.800, και να μου γυρίσουν πίσω τα μισά από τα λεφτά μου. Δεν πρόκειται να τα αφήσω έτσι. Μου είπανε τώρα να πάω αύριο να κάνω μία ένσταση χειρόγραφη, να τους τη στείλω. Τα φυτά μου μόνο, σε αυτά τα 4 στρέμματα ήταν εμβολιασμένα αγκούρια, κάνανε 6.000 ευρώ μόνο τα φυτά. Ο ίδιος είναι αποφασισμένος να κινηθεί νομικά, εφόσον δεν βρεθεί χρυσή τομή στο πρόβλημα, με τον κύριο Βραχνάκη να στέλνει το δικό του μήνυμα προς τον ΕΛΓΑ. Να βοηθάνε τον αγρότη και όχι να κοιτάζουν να εισπράξουν τα ασφάλιστρα και μετά, όταν έρθει η δύσκολη ώρα, να εξαφανίζονται και να μην πληρώνουν αυτό που πρέπει.